υπογραφές έπεσαν μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Γερμανικού Ογκολογικού, βάζοντας έτσι τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων καρκινοπαθών. Πλέον οι καρκινοπαθείς από τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου θα πηγαίνουν στο εξειδικευμένο κέντρο για να λαμβάνουν τη θεραπεία τους, χωρίς να χρειάζεται να έρχονται στη Λευκωσία για θεραπεία 15 λεπτών. Υλοποιούμε τη σημαντικότερη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από αυτήν για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ και της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Θα κάνουμε το παν για να πραγματοποιήσουμε αυτά τα οποία αναλάβαμε. Πάντα άμα βάζεις μπροστά τον άρρωστο, δεν έχει παρά να πάρει σωστές αποφάσεις. Αυτόν προτιθέμεθα να κάνουμε. Ο γενικός στόχος της σύμβασης είναι η κάλυψη αναγκών των ασθενών των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου ή όταν δεν υπάρχει δυνατότητα προσφοράς ακτινοθεραπείας από το Ογκολογικό Κέντρο στη Λευκωσία μέσω αγοράς υπηρεσιών ακτινοθεραπείας. Η κάλυψη αναγκών διενέργειας απεικονιστικών ελέγχων με τη μέθοδο PET scan σε παγκύπρια βάση, οι οποίες μέχρι σήμερα διενεργούνταν στο εξωτερικό. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης του αντικειμένου της σύμβασης ή μέχρι εξάντλησης του ποσού. Ικανοποίηση εκφράζει και ο Πασικάβ. Βεβαίως, το πότε θα γίνει αυτή η θεραπεία, αν χρειάζεται, θα πιστεύω ότι θα πρέπει να, όπως και τώρα, περνάνε από μια πολυθεματική ομάδα γιατρών, γιατί πολλές φορές, δηλαδή όταν διαγνωστεί ένας με καρκίνο, δεν σημαίνει αμέσως θέλει ακτινοθεραπεία. Η συμφωνία τίθεται και επίσημα σε ισχύ την ερχόμενη Δευτέρα. Ωστόσο, ήδη αρκετοί καρκινοπαθείς έχουν επισκεφθεί το Γερμανικό Ογκολογικό τις προηγούμενες ημέρες.